πρώτο. Και φυσικά εμείς εδώ θα πάμε στα βαριά βήματα, γιατί όποιος μας κουνηθεί, έχουμε τα βιβλία εδώ πέρα, με πρώτα και καλύτερο τον Αντώνη Δημητρίου. Καλησπέρα. Έτσι, να μιλήσουμε γιατί, Αντώνη, για δυναμή... να μας καθοδηγήσεις τώρα. Για δυναμικό τριάθλο θα μιλήσουμε. Σήμερα, όπως έχουμε ξαναμιλήσει εδώ και 2-3 φορές, που έρχομαι και σε ενοχλώ και σε τσιγκλάω. Καθόλου. Εμείς θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο από όλες τις σύγκρισεις. Ξεκίνησε η ιστορία από την ομάδα Άτλαντας. Μετά πήγαμε, έχουμε φτάσει πια σε Ομοσπονδία. Σήμερα περισσότερο θέλαμε να μιλήσουμε για κάποια event που υπάρχουν στον ορίζοντα, αλλά και για, για το ξεκίνημα της Ομοσπονδίας. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε και τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος μας έρχεται από τις Σέρες. Έτσι, δεν είμαστε αθηνοκεντρικοί. Θα μας παρουσιάσει εδώ τους άρχοντες των τατάμι, των ring και... Μάλλον, πώς λένε οι παλέστρες, πώς λένε τα δικά σας τα πατώματα. Τα πι. Τα πι της παλέστρας. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη. Λοιπόν, καταρχήν, εκ δεξιών μου, Γιάννης Παντελέος είναι ο προπονητής της ομάδας. Όχι Πανταλέον. Παντελέος. Και αθλητής, παίζει βαριά, στήθος, πολύ δυνατός άνθρωπος. Και προπονητής και γυμναστής ΤΕΦΑ. Και τις δομές του αθλήματος. Ο προπονητής καλύτερα. Ναι, λοιπόν, και δίπλα ο Νίκος Χαραπουλνιώτης, αθλητής. Θα αυτοσυστηθεί κιόλας λόγω της ΑΕΚ. Φαίνεται. Έτσι. Ναι. Έτσι είναι αεξής. Φαίνεται ότι είναι αθλητής. Έτσι είμαστε οι αεξίδες. Και εσύ αεξής είσαι. Και ο Παναγιώτης είναι αθλητής το ίδιο. Έτσι. Και οι τρεις είμαστε εδώ. Όλοι. Έχουμε υποφέρει πολλά επειδή είμαστε αεξίδες. Αλλά... Έτσι. Λοιπόν, εγώ να δεις. Μου χρωστάει ακόμα η Ερασπόρ. Η ιστορία είναι ότι είναι ένα καινούργιο ουσιαστικά άθλημα, το οποίο συνδυάζει τι όσον αφορά. Καινούργιο δεν είναι, υπάρχει από πολύ παλιά, από το 1960 και μετά. Καινούργιο για τον κόσμο, αν μπορείς εκεί πιο κοντά. Καινούργιο για τον κόσμο είναι τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Δυναμικού Τριάθλου βέβαια υπάρχει από το 2004. Έχει γίνει με προσπάθεια πτυχιούχων και αθλητών της Άσης Βαρών να διαδοθεί το άθλημα και αυτή τη στιγμή μετράει 26 σωματεία. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι υπάρχουν αυτά τα σωματεία και ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι πρώην αθλητές της Άσης Βαρών, πτυχιούχοι αθλητές των ΤΕΦΑ, όπως εγώ είμαι αρχικός και προπονητής του τμήματος δυναμικού τριάθλου του Άτλαντα, όπου η ουσιαστική δουλειά του σωματείου είναι να πάρουμε τον απλό αθλούμενο που είναι στα γυμναστήρια και να του δώσουμε τη δυνατότητα να θέσει στόχους ώστε να μην παρατήσει τη γυμναστική, αλλά παράλληλα να δει, να γίνει αθλητής του αθλήματος αυτού, να του αγαπήσει και μαζί με αυτό κερδίζει και τη φυσική του κατάσταση και τη σωματική του ευρωστία και ψυχική ευεξία και είναι κάτι που δεν θα το αφήσει μετά, οπότε θα μπει και στον χώρο του πρωταθλητισμού. Άρα ο ρόλος του σωματείου είναι πολλαπλός. Πριν πάμε στα σωματεία ένα προς ένα, έτσι να μας εννοήσετε πόσους αθλητές χρειάζεται ένα σωματείο για να είναι ενεργό, πες μας το άθλημα, έτσι, από τι συνίσταται. Το άθλημα συνίσταται από τις τρεις κινήσεις, που είναι η πίεση στον πάγκο, μέγιστη δύναμη, δηλαδή όσα κιλά περισσότερα μπορείς να κάνεις στον πάγκο, το ψεκόλλημα από κάτω που είναι η άρση θανάτου. Όχι, αυτό χτυπάμε ξύλο. Και είναι και τα καθίσματα. Που φέρνουν την μπάρα στο ύψος των ώμων. Σαν το αγασέ, ας πούμε. Όχι. Λοιπόν, φέρνουν την μπάρα στο ύψος των ώμων και έχει καθοδική πορεία προς τα κάτω. Πέρα από, από τη μέση και κάτω, να είναι περίπου βαθύ κάθισμα. Λοιπόν, είναι τεχνικές οι οποίες υπάρχουν στην προπονητική της Άρσης Βαρών και υιοθετήθηκαν και έγιναν από... Ξεκίνησε και από την Αμερική το 1960 και μετά και υιοθετήθηκε και σε διάφορες χώρες. Εδώ τώρα έχει μεγάλη ανάπτυξη, γι' αυτό και έχει 26 σωματεία, όπως και ο Νίκος ο Καραμπουρνιώτης θα σας πει, που είναι έφορος στο τμήμα της ΑΕΚ. Έχει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται και από τους ανθρώπους και τα σωματεία που προωθούν αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός οργάνωσε τμήματα εκβοντών και ξυφασκίας, ο Παναθηναϊκός. Ξαναέδωσε έμφαση στην άξη βαρών, στην πάλι και ούτω καθεξής, σε αθλήματα που καλλιεργούσε και την πυγμαχία, όπως είχε πυγμαχία και η ΑΕΚ. Έχεις κάνει μήπως και σε πυγμαχία. Όχι, αλλά επειδή τη στηρίζουμε πάρα πολύ την πυγμαχία της ΑΕΚ, η πυγμαχία της ΑΕΚ είναι
έχει τεράστια ιστορία. Μετά τον μπάσκετ πιστεύω είναι το πιο ιστορικό τμήμα, ακόμα και από το ποδόσφαιρο. Σαφώς, ναι. Χρόνια. Παρακάτως. Αλλά δυστυχώς, όπως ξέρετε, λόγω έλλειψης του γηπέδου δεν έχουμε τα κατάλληλα εφόδια για να είναι. Αλλά πάνε πολύ καλά. Ο Νίκος Κοϊνάκης κάνει δουλειά. Γυμνάζονται στην Φιλαδέλφεια, έχει μεγάλη ομάδα και συνεχίζουμε δυνατά. Στο άθλημα που υπηρετείς τώρα. Στο άθλημα που υπηρετώ τώρα. Αυτό που ήθελα να σας πω έτσι και να μάθει και το φιλάθλο κοινό, ότι το powerlifting είναι ένα άθλημα, δυναμικό τρίαθλο στα ελληνικά, το οποίο το ονόμασε έτσι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, το βάπτισε ο Χρήστος Λαμαγιαννάκης, το οποίο σου δίνει ένα πολύ δυνατό μυοσκελετικό σύστημα, το οποίο συνήθως, όχι συνήθως, στους περισσότερους ανθρώπους ακολουθεί για όλους τη ζωή. Δεν είναι ένα άθλημα βεγγαλικό, το οποίο το κάνει κάποιος και μετά από λίγο καιρό βλέπει ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να... Συγγνώμη, μισό λεπτό. Υπάρχει τα κινητά, δεν πειράζει. Ναι. Ο Μιλόν έχει το κινητό που χτυπάει, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο οποίος τον καλεί δεν ακούει αερασπόρ. Άρα πρέπει να μάθει να ακούει αερασπόρ. Το πιο πιθανό είναι να ακούνε, γι' αυτό να παίρνουν επίτηση. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να συμπληρώσω το βασικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε μόνη χώρα η οποία πιστεύει ακόμα ότι με το να κάνεις βάρη μένει το παιδί κοντό. Ήθελα να πω το εξής. Τον Ταρανέγκο τον έχουν δει. Ακριβώς. Καταρχήν, πέρα από το σημείο του ρατσισμού που είναι ρατσιστικό να λες δεν θέλω το παιδί να μείνει κοντό, γιατί όλοι οι μεγάλοι άντρες στην ιστορία κοντοί ήταν, θα ήθελα να πω ότι αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν κατηγορίες κιλών στο άθλημα. Δηλαδή, αν υπήρχε και στο μπάσκετ κατηγορία 60 κιλών, οι άνθρωποι οι οποίοι θα παίζαν μπάσκετ 60 κιλά θα ήταν κοντοί. Ναι. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα λέγαμε ότι το μπάσκετ σε κάνει κοντό, έτσι. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στην Ελλάδα με τη βοήθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Ο Σαρσίδης πάντως είναι ψηφιακόπη, δεν είναι κοντός. Κανείς δεν, ούτε ο Πύρος. Ούτε ο Πύρος, κανείς δεν είναι κοντός. Ούτε ο αντίπαλος ο Βέρνερ του Πύρου. Καθόλου. Είναι όλοι ψηλά παιδιά, δυνατά παιδιά. Είναι ένα άθλημα, όπως είπε και ο φίλος μου και συνάδελφός μου, ότι αναπτύχθηκε από το 2004 πολύ δυνατά. Προϋπήρχε στην Ελλάδα, αλλά σε πολύ light εντός εισαγωγικών επίπεδο. Γινόντουσαν κάποιοι αγώνες στην Κυψέλη, ας πούμε, και συμμετείχαν χειροπαλαιστές όπως ο Ηλίας ο Μπαζίνας, ο Αντώνης ο Πανάρετος, έτσι παλιοί αθλητές. Αλλά από το 2004 γίνεται πανελλήνιο πρωτάθλημα στις τρεις κινήσεις, όπως είπαμε. Κατά την αγγλική ορολογία, στο bench press, το squat και το deadlift. Και αυτό που αποσκοπούμε εμείς κυρίως είναι η αναγνώριση του αθλήματος και της Ομοσπονδίας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Γιατί ύστερα από αυτό συνεπάγονται πάρα πολλά πράγματα. Σχολές προπονητών, χρηματοδότηση στα σωματεία, χρηματοδότηση υλικού και ανά την Ελλάδα ανάπτυξη του αθλήματος, μοριοδότηση των μαθητών στις τρεις πρώτες θέσεις του βάθρου με 15% για να τα πανεπιστήμια τους, κάτι το οποίο είχε πετύχει ο Πύρος ο Δήμας όταν ήταν στο κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αυτά είναι τα πράγματα τα οποία εμείς αγωνιζόμαστε. Εμείς ανάγκη έχουμε πάνω από 70 παιδιά, έχουμε πάρα πολλούς παιδες, αλλά δυστυχώς τώρα στο πάλι είναι το πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει. Πού έδρευετε? Εμείς έχουμε έδρα στην αίθουσα της Άρης Βαρών στο ΆΚΑ. Οι αθλητές μας όλοι είναι αρσιβαρίστες, αλλά στο δυναμικό τριάθλο συμμετέχουν πολλοί ρήπτες. Και γενικά ό,τι απευθύνεται σε δυναμικά αθλήματα. Συνήθως οι ρήπτες, απλά επειδή γυμνάζουν και τα τρία σημεία καλά, είναι πιο εύκολο να συμμετάσχουν. Μην πείσω και έχετε και η Χριστίνα Μεμοστοπούλου. Η Χριστίνα όχι, αλλά θα τη θέλαμε πάρα πολύ. Όπως θα θέλαμε και τον Δημήτρη τον Κουτσούκη. Να πω κάτι στο σημείο αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο να βγάλουμε σε μια τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Έχουμε χρόνο. Εντάξει, να μην αγχωνούμε. Μην πιέζεσαι. Όχι. Να προσθέσω κάτι. Αναγνωρίζω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλα βήματα. Βέβαια και εμείς στην Αγία Βαρβάρα με τον Άτλαντα προσπαθούμε να φέρουμε απλούς αθλούμενους και θα το ξαναπώ. Από εκεί μπορείτε και ψηλός. Ναι. Παράδειγμα, ο κύριος Αντώνης εδώ, ναι. Ο φίλος μου Αντώνης, ήταν ένας απλός, είναι δημοσιογράφος, πρώην εντελέχεια τραγουδιστής, είχε παρατήσει καιρό την γυμναστική. Και τραγουδιστής.
Κιθαρίστες. Αυτό είναι για καλή φωνή, τώρα για τραγουδιστή δεν το ξέρω. Αυτά καλή φωνή. Για τα σήματα. Λοιπόν, για τα σήματα. Μαθαίνοντας του κάποια πράγματα από το δυναμικό τριάθλο της κινήσης, την αθλητική βιομηχανική της κίνησης, κατάφερε να κάνει και φυσική κατάσταση. Να χάσει κιλά. Αυτό είναι το κατόρθωμα εδώ. Δεν είναι να φέρουμε μόνο τον ήδη έτοιμο αθλητή. Αυτή τη μυϊκή υπόσταση πώς την απέκτησε? Βάζοντας μυϊκή δύναμη, ναι. Αντοχή στη δύναμη, έκανε διάφορες τεχνικές. Πρέπει να τρώτε πολύ κρέας. Βέβαια. Όπως έλεγε για παράδειγμα ο Δημήτρης Δαγκλαβατσίδης, ας πούμε με τους ατσίδες κλπ. Έτσι στη Θεσσαλονίκη οι αξιβαρίστες δεν πηγαίνανε και παραγγέλνανε αυτό από το κατάλογο. Όλα. Όλη τη σελίδα. Χαζίνε. Το καλό λοιπόν σε αυτό το πράγμα που είπε και ο φίλος μου ο Νίκος Καραμπουρνιώτης είναι ότι υπάρχει ήδη, αν και δεν έχουμε αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία, υπάρχει συνεργασία των σωματείων σε επίπεδο υλικού. Mm-hmm. Εγώ ήδη πρόσφατα πριν ένα μήνα η ΑΕΚ μας βοήθησε μετάπιτες για τον σύλλογο στην Αγία Βαρβάρα.